Πόλεμο μεταξύ συνδέσμου κρεοπολών και αγροτικών οργανώσεων για τα κυπριακά κρέατα ένα μήνα πριν τι μεγάλε διαθέσει κρεάτων για το Πάσχα. Αφορμή υπήρξε η παραδοχή του Υπουργείου Γεωργία τη υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τη ανάγκη βελτίωση του πλαισίου ελέγχων στα σφαγεία. Είναι πολύ λεπτό το, το θέμα τη διαχείριση των κρεάτων. Να μην ασχολείται ο καθένα με τα δικά του ή να αποδείξει τον άλλο σκοπιμότητα. Εμεί έχουμε ε, ε, ενδείξει, έχουμε αναλύσει. Ωστόσο, οι αγροτικέ οργανώσει θεωρούν πω το υπαρκτό ζήτημα τη υποστελέχωση δεν σχετίζεται με την ποιότητα των κυπριακών κρεάτων που είναι άριστη. Οποιαδήποτε δήλωση από οποιοδήποτε για την ποιότητα των κρεάτων μα κρύβει σκοπιμότητε και πιθανόν και συμφέροντα από εισαγωγή κρεάτων από άλλε χώρες. Το κράτο προσπαθεί να εμπλέξει πάλι ιδιωτικέ εταιρείε, ακολουθώντα το πρότυπο ελέγχου για το χαλούμι, υποκρύβοντα έτσι κρατικέ ανεπάρκειε. Το Υπουργείο Γεωργία πρότεινε δύο λύσει είτε να ενισχυθούν οι δομέ των κτηνιατρικών υπηρεσιών, είτε να αγοραστούν υπηρεσίε ελέγχου από τον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξαν ωστόσο αντιδράσει από μερίδα βουλευτών. Υψηλό κονδύλι. Θα χρειαστεί επίση χρόνο και καλύτερα να στηριχτούν οι κρατικέ υπηρεσίε. Ο Υπουργό αντέτεινε να γίνει αξιολόγηση τον πρώτο χρόνο. Συζητήθηκε και το πρόβλημα που προκύπτει με το μονοπόλιο. Οι μονοπωλιακέ καταστάσει που δημιουργήθηκαν επέφεραν σοβαρά κενά και, και ανισορροπίε στον υγεία, ανταγωνισμό και επηρεάζουν δυσμενώ την αγορά και το δημόσιο συμφέρον. Ο Κώστας Καδή, αφού ανέφερε πω η πληροφόρηση που υπάρχει είναι πω και δεύτερο σφαγείο προετοιμάζεται για σφαγή βοηδών, υποστήριξε. Να σπάσει το ολιγοπόλιο. Δεν θα γίνει το κράτο έμπορα. Εάν δημιουργηθεί ενδιαφέρον, θα διευκολύνουμε. Συζητήθηκε επίση πρόταση νόμου για περαιτέρω στήριξη των κυπριακών αγροτικών προϊόντων εν καιρό πανδημία με διάθεσή του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τέρμα στο για του